όταν υπάρχουν τόσο προβλήματα στους νέους αγρότες. Το πριν είναι αρκετά μικρό, η πρημοδότηση που δίνεται των 20.000 ευρώ σε αυτό το πρόγραμμα. Ο κλήρος είναι μικρός. Προβλήματα ασάφειες αρκετά και σε σχέση με τη νέα ΚΑΠ αλλά και γενικότερα. Είναι ανάγκη περισσότερο από ποτέ το να δικτυωθούν οι αγρότες και να αναπτύξουν συνεργασίες. Αυτή τη στιγμή έχει ανοίξει το δεύτερο πρόγραμμα των νέων γεωργών, των νέων αγροτών, το οποίο λήγει 16, ο φάκελος δηλαδή πρέπει να συνταχθεί μέχρι 16 του Μαΐου. Οπότε είναι καταλληλότερη περίοδος αυτοί που θέλουν οι αστεί, που θέλουν να γυρίσουν στο επάγγελμα της υπαίθρου, να καταλάβουν τις δυσκολίες, να δουν τα δεδομένα, να μάθουν και για τα νέα δεδομένα, ούτως ώστε να είναι πολύ πιο έτοιμοι στο να συγκροτήσουν το φάκελό του. Η Ευρώπη μας δείχνει το σωστό δρόμο, το πώς θα πρέπει να κατανέμονται οι επιδοτήσεις και τα χρήματα. Απλά η Ελλάδα νομίζω ότι πάλι είναι ακόμα πίσω το κράτος. Σε άποψη είτε παλιά αγρότες, είτε σε ποιους πηγαίνουν τα λεφτά. Δεν πηγαίνουν στους κατά κύριο επαγγελμα αγρότες. Θεωρώ πως για την ανάπτυξη, ειδικά της Βορείου Ελλάδος, πρέπει να συνεργαστούν όλοι οι νομοί στον αγροτικό τομέα.